Η αλήθεια είναι ότι η φετινή σεζόν ήταν αρκετά μεγαλύτερη από τις προηγούμενες. Το πρωτάθλημα για διάφορους λόγους, και λόγω των ομάδων που ήταν περισσότερες και λόγω του COVID που μας είχε καθυστερήσει λίγο, το πρωτάθλημα τελείωσε τέλη Μαΐου, που είναι κάτι πρωτόγνωρο για το Κυπριακό πρωτάθλημα. Συνήθως αρχές Μαΐου είμαστε τελειωμένοι. Υπάρχει πάρα πολύ κούραση, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Κάποιοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, κάποιοι είχαν τελειώσει πιο νωρίς, είχαν την ευκαιρία να ξεκουραστούν, άλλοι δεν την είχαμε την ευκαιρία. Αλλά εντάξει, η Εθνική από μόνη της σου δίνει κίνητρο να βρίσκεσαι εδώ, να παίξεις για τη χώρα σου. Οπότε η κούραση αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο που σκεφτόμαστε. Γενικά όλα τα χρόνια που αγωνίζομαι στην Εθνική, το θέμα μας πάντα είναι στους ψηλούς, όχι γιατί δεν έχουμε παιδιά που μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση, αλλά καλώς ή κακώς στην Κύπρο δεν βγάζουμε πολύ ψηλούς αθλητές. Οπότε εμείς θα προσπαθήσουμε σίγουρα να χρησιμοποιήσουμε το δυνατό μας κομμάτι που είναι τα guard, να χτυπήσουμε τον αντίπαλο εκεί, να πιέσουμε, να τρέξουμε. Και πιστεύω ότι θα πάμε καλά, γιατί υπάρχουν αρκετά παιδιά που μπορούν να βοηθήσουν. Θέλω να πιστεύω ότι φέτος και μετά από COVID και τα λοιπά που επιστρέφει ο κόσμος στα γήπεδα, ο κόσμος της Κύπρου θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα παιχνίδι στην έδρα μας με την Ελβετία. Θέλουμε να καλέσουμε τον κόσμο να έρθει να μας υποστηρίξει. Θέλουμε να δούμε ένα γεμάτο γήπεδο. Παρόλο που είναι καλοκαίρι, πολλοί κόσμοι θα είναι διακοπές, θέλουμε να δούμε ένα γήπεδο γεμάτο. Και σίγουρα όταν παίζεις για την Εθνική και βλέπεις τον κόσμο να πανηγυρίζει με ένα σου καλάθι, με μια νίκη ή με μια καλή προσπάθεια, είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που νιώθεις στην ομάδα σου.